Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη. Αγαπημένοι μου φίλοι, γεννήθηκα στην πηγή Ρεθύμνης το 1960. Στο μέρος που βρίσκεται το σπίτι που κατοικώ, προτού χτιστεί από τον προπάπου και τον παππού μου πριν 100 περίπου χρόνια, υπήρχε ένας νερόμυλος. Στο νερόμυλο αυτό ερχόντουσαν οι γυναίκες του χωριού και άλεθαν σιτάρι, κριθάρι. Έτσι λοιπόν είχε έρθει και η μάνα του Παντελή Πρεβελάκη, ετοιμόγενη, να αλέσει σιτάρι. Και μέσα στο νερόμυλο την έπιασαν η πόνη και γέννησε τον Παντελή. Από έγκυρες πηγές έχω μάθει ότι στα μετέπειτα χρόνια την τοποθεσία αυτή επισκέφτηκε και ο Νίκος Καζαντζάκης, ο οποίος με τον Παντελή Πρεβελάκη ήταν αδελφικοί φίλοι. Το ηλεκτρικό ρεύμα ήρθε στο χωριό το 1965, 5 χρόνια μετά τη γέννησή μου. Μέχρι τότε και μετά από τότε η μοναδική ψυχαγωγία των χωρικών ήταν μια παράσταση Καραγκιόζη ή μια κινηματογραφική προβολή από τον Πλανώδιο κινηματογράφο, ο οποίος Πλανώδιος κινηματογράφος συνήθως έπαιζε μια μελοδραματική ταινία με πρωταγωνιστή το παιδί του λαού, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Ο καραγιοζοπαίχτης που ερχόταν στο χωριό και έδινε παραστάσεις του θεάτρου Σκιών ονομαζόταν Νόντας. Ήταν ένας πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης, αυθεντικός καλλιτέχνης του θεάτρου Σκιών. Αφού να σκεφτείτε, στα μετέπειτα χρόνια, κάθε φορά που ο Ευγένιος Παθάρης κατέβαινε στο Ρέθυμνο να δώσει παραστάσεις, ρωτούσε πάντα τι κάνει ο Νόντας. Ο Νόντας λοιπόν την ημέρα της παράστασης έδινε σε ένα παιδί ένα κουδούνι και συνήθως αυτό το παιδί ήμουν εγώ και γυρνούσα τρέχοντας όλο το χωριό, χτυπούσα το κουδούνι νταγκαντούγκα νταγκαντούγκα και φώναζα «Απόψε στην πλατεία του χωριού 9 η ώρα έχει παράσταση Καραγκιόζη. Το εισιτήριο 2 δραχμές. Εγώ βέβαια πάντα εξαιτίας αυτής της βοήθειας που προσέφερα στον Όντα, πάντα έμπαινα στην παράσταση
δωρεάν. Αυτός ο άνθρωπος έμελε από τη μοίρα, μετά από κάποια χρόνια, να γίνει πεθερός μου. Παντρεύτηκα την πρώτη τελευταία κόρη του, με την οποία απέκτησα τα παιδιά μου. Οι παραστάσεις του Καραγκιόζη με επηρέασαν αφάνταστα στη μετέπειτα θεατρική μου πορεία. Δανείστηκα τύπους από το θέατρο σκιών, όπως το Νιόνιο, ακόμη και το παίξιμό μου στο ρόλο του Μανογιού, πιστεύω ότι εμπεριέχει στοιχεία από τον Καραγκιόζη. Να σκεφτείτε, όταν ήμουν παιδί, έπαιζα Καραγκιόζη τη μέρα. Με ποιο τρόπο? Έπαιρνα ένα καθρέφτη, τον έβαζα φάτσα στον ήλιο, μπροστά στον καθρέφτη κινούσα μικρά καραγκιοζάκια που τα έφτιαζα από χαρτόνι και γινόταν αντικατοπτρισμός στον απέναντι ασπρισμένο τοίχο, που μπροστά στον τοίχο καθόντουσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς και παρακολουθούσαν τις παραστάσεις μου. Η τηλεόραση ήρθε στο χωριό το 1971 και αποτελούσε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο εκείνα τα πρώτα χρόνια. Παρουσίαζε εκπομπές εμπνευσμένες από την ελληνική λογοτεχνία, όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη, «Η Πανθέη» του Αθανασιάδη, «Ο Γιούγκερμαν» του Καραγάτσι, «Η Γαλήνη» του Ηλία Βενέζη, «Η Λοξάνδρα» της Μαρίας Ιορδανίδου, και εδώ πρέπει να σας πω ότι ήταν τυχερό να παίξω, να λάβω μέρος σε πολλές εκπομπές της Λοξάνδρας. Το χρωστώ στο σκηνοθέτη της σειράς, τον Γρηγόρη τον Γρηγορίου, τον οποίον τον είχα καθηγητή στη δραματική σχολή. Μια άλλη πολύ δημοφιλής εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης εκείνα τα χρόνια ήταν το Λούνα Πάρκ, με πρωταγωνιστή το μεγάλο, τον εξαίσιο Διονύση Παπαγιανόπουλο. Στο Διονύση Παπαγιανόπουλο, όταν ήμουνα 16 χρονών, είχα στείλει 2 φορές επιστολή και τις 2 φορές μου απάντησε. Θυμάμαι κάτι άλλο από το Διονύση Παπαγιανόπουλο, ο οποίος πέθανε το 1984. Το 1986 ήθελα, επιθυμούσα μέσα από την ψυχή μου να πάω στο χωριό του, στο Διακοφτό, εκεί που τον είχαν θάψει, και να προσκυνήσω στον τάφο του. Το έκαμα. Είχα ένα μικρό αυτοκινητάκι, πήγα στην Αθήνα, μετά στο Διακοφτό. Θυμάμαι, στην είσοδο του χωριού σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. Όταν έφευγα, ρώτησα το βενζινά, «Σας παρακαλώ, πού βρίσκεται το νεκροταφείο σας?» Αυτός παραξενεύτηκε. Κοίταξε τον αριθμό του αυτοκινήτου, είδε πως δεν ήμουν ντόπιος, και μου λέει, «Τι το θέτε?» Λέω, «Θέλω να προσκυνήσω το Διονύση». Μέχρι δεν πρόλαβα να του πω τη φράση μου και μου λέει, «Εκεί είναι». Από αυτό και μόνο κατάλαβα ότι δεν αγαπούσαν οι χωριανοί του τον Παπαγιανόπουλο. Είχαν ένα μίσος απέναντί του και αυτό είναι φανερό.
γιατί του το είχαν. Πήγα λοιπόν στο νεκροταφείο, έψαχνα να βρω τον τάφο, κάποια στιγμή τον βρήκα. Ένας τάφος με ένα απλό μάρμαρο, πάνω στο μάρμαρο ακαθαρσίες, λάδια, μόνο μια φωτογραφία ασπρόμαυρη θύμιζε ότι εκεί αναπαυόταν για πάντα ο μεγάλος θεατρίνος, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Μετά από χρόνια έμαθα ότι αποφάσισε ο τόπος του να του απονείμει τις τιμές που του άρμοζαν. Ο Δήμος είχε φτιάξει γι' αυτόν ακόμη και μουσείο. Ακόμη και άγαλμα του έστησαν στην πλατεία. Αλλά το άγαλμα στήθηκε μετά από μια δωρεά του μεγάλου Δημήτρη Χόρν. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για τον Παπαγιαννόπουλο και θα σας πω ότι στα 16 μου τότε είχα στείλει γράμμα και σε ένα άλλο μεγάλο θεατράνθρωπο, το Δημήτρη Μιράτ. Θυμάμαι πώς μου απάντησε, τα λόγια με τα οποία μου απάντησε. Αγαπητό μου παιδί, με συνεκίνησε το ευγενικό σου γράμμα και οι αγαθές σου προθέσεις. Συγκινούμε ειλικρινά. Συγκινούμε και θα συγκινούμε πάντα με αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που είχαν ένα τεράστιο ήθος, μια τεράστια μόρφωση, μια τεράστια καλλιέργεια, μια τεράστια ευγένεια. Επίσης, μια άλλη εκπομπή που είχε τότε η κρατική τηλεόραση ήταν ο Μεθοριακός Σταθμός, με πρωταγωνιστές τον Βάσο Αδριανό, τον Νικήτα Πλατή, και σε αυτή την εκπομπή είχα την τύχη να συμμετάσχω προτού ακόμη πάω στη δραματική σχολή. Με πήρε κοντά του ο Νικήτας ο Πλατής, που η οικογένειά του και η δικιά μου οικογένεια στην Κρήτη είχαν συνάψει πάρα πολύ στενές φιλικές σχέσεις. Η μάνα μου ποτέ δεν είχε αντίρρηση στο να πάω στην Αθήνα και να σπουδάσω ηθοποιός. Τις μεγάλες αντιρρήσεις τις είχε ο πατέρας μου για αυτό το επάγγελμα που ήθελα να ακολουθήσω. Που στην ουσία το να είσαι ηθοποιός δεν είναι επάγγελμα, γιατί επάγγελμα είναι κάτι που σε βιοπορίζει. Είναι μια δραστηριότητα που σε βιοπορίζει. Βέβαια, αν είσαι τυχερός, και η δραστηριότητα του ηθοποιού σε βιοπορίζει, αλλά περιοδικά, όχι συνεχόμενα. Βλέπετε, ο ηθοποιός μοιάζει με τον ψαρά και με τον κυνηγό. Του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο 9 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο. Τέλος πάντων, οι αντιρρήσεις του πατέρα μου κάμφθηκαν εξαιτίας ενός αδελφού του παππού μου, του Γιάννη, ο οποίος ήταν δικηγόρος, πρώτος θείος του πατέρα μου δηλαδή. Ο πατέρας μου τον θείο του το δικηγόρο τον σεβόταν πάρα πολύ και τον άκουγε πάρα πολύ. Είχε διαπιστώσει ο δικηγόρος πόση μεγάλη θέληση και πόση μεγάλη αγάπη είχα για το θέατρο, που λέει του πατέρα μου, «Μανώλη,
το κοπέλι θα τα αφήσεις να πάει να σπουδάσει αυτό που θέλει. Κι αν είσμαν όλοι δεν επρόκοψανε σε μια δουλειά που δεν τ' άρεσανε. Κι έτσι λοιπόν πήρα το πράσινο φως και από τον πατέρα μου για να πάω στην Αθήνα και να φοιτήσω στη δραματική σχολή. Η πρώτη φορά που πάτησα στο θεατρικό σανίδι ήταν το 1978 που δώσαμε με μια ομάδα συμμαθητών μου μια θεατρική παράσταση στο Ρέθυμνο, στο Λύκειο Ελληνίδων. Το έργο που παίξαμε ήταν γραμμένο από μένα και είχε τίτλο «Ενδεκάτη εντολή, ούτε μπελιάζεις». Θυμάμαι όλους τους φίλους μου που συνεργαστήκαμε και δώσαμε αυτή την παράσταση. Τους θυμάμαι με πολύ αγάπη, με πολύ νοσταλγία. Από όλους αυτούς τους μαθητές μου, κανένας δεν ακολούθησε τα μονοπάτια του θεάτρου παρά μόνο εγώ. Ο ένας έγινε καθηγητής, ο άλλος έγινε δάσκαλος, ο άλλος τραπεζίτης. Να είναι καλά, όπου και να είναι. Σημαδέψανε τη ζωή μου. Τους θυμάμαι όπως θυμάται κάποιος τον πρώτο του έρωτα. Γιατί ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη φορά που πάτησα στο θεατρικό σανίδι, στη μεγάλη μου αγάπη. Το φθινόπωρο του 1978 ξενιτεύομαι για πρώτη φορά, πηγαίνω στην Αθήνα που εκεί θα παρακολουθούσα την τρίτη λυκείου. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Θυμάμαι στους αμπελόκηπους νίκιασα μια γκαρσονιέρα και εντελώς τυχαία η οδός που βρισκόταν η πολυκατοικία ονομαζόταν οδός Βασίλη Λογοθετίδη. Βλέπετε, το θέατρο με κυνηγούσε παντού. Πήγα λοιπόν ένα χρόνο νωρίτερα στην Αθήνα για να προσπαθήσω να φτιάξω την προφορά μου. Εμείς οι κριτικοί έχουμε μια πολύ έντονη προφορά και για να πετύχει κάποιος στις εξετάσεις της δραματικής πρέπει να μάθει να μιλά καθαρά ελληνικά. Ποια είναι τα καθαρά ελληνικά? Μα ο τρόπος που μιλάει ένας δημοσιογράφος όταν εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων. Πήγα λοιπόν ένα χρόνο νωρίτερα για να προσπαθήσω να φτιάξω την προφορά μου. Παρακολούθησα την τρίτη λυκείου στο 16ο Λύκειο Αθηνών στην Πανόρμου στους Αμπελόκηπους. Πέρασε ένας χρόνος και φτάσαμε στο φθινόπωρο του 1979. Έρχεται η ώρα της επιλογής της δραματικής σχολής. Σε ποια σχολή θα δώσω εξετάσεις? Με βοήθησε σε αυτό ο Νικήτας ο Πλατής, ο οποίος μου είπε: «Γιαννάκη, θα αποφύγεις τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Θα αποφύγεις τη σχολή του Κουν. Δεν σου ταιριάζουν αυτές οι σχολές. Εσένα το ταλέντο σου και τα προσόντα σου κλείνουν
προς το ελεύθερο θέατρο, προς την επιθεώρηση, προς το ελαφρό θέατρο. Έτσι και έγινε. Ο Νικήτας ο Πλατής είχε πολύ καλό φίλο τον Γιώργο τον Θεοδοσιάδη, τον σκηνοθέτη, ο οποίος είχε στην ιδιοκτησία του μια δραματική σχολή, από τις καλύτερες του είδους. Επίσης, στη σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ο οποίος ήταν και σκηνοθέτης του Εθνικού Θεάτρου, δίδασκε ο αδελφικός φίλος του Νικήτα του Πλατή, ο Μίμης ο Φωτόπουλος. Και έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση να δώσω εξετάσεις στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Για τις εισαγωγικές χρειαζόταν ένας μονόλογος από αρχαία τραγωδία. Εγώ διάλεξα ένα μονόλογο του βασιλιά Κρέοντα από την Αντιγόνη και η απαγγελία ενός δημοτικού τραγουδιού. Δεν θυμάμαι ποιο διάλεξα. Έρχεται η μέρα των εξετάσεων και το άγχος μου βρίσκεται στο κατακόρυφο. Η καρδιά μου πάει να σπάσει. Οι υποψήφιοι σπουδαστές περιμένουμε στο διάδρομο και καθένας ακούει το όνομά του για να μπει στη μεγάλη αίθουσα που βρίσκεται η επιτροπή και να δώσει τις εξετάσεις, τις εισαγωγικές. Έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή που ακούω το όνομά μου, Γιάννης Παπαδάκης. Βρίσκω τη δύναμη, το θάρρος, μπαίνω στην αίθουσα, παρουσιάζομαι μπροστά στην επιτροπή, την οποία αποτελούσαν ο σκηνοθέτης ο Γιώργος Θεοδοσιάδης, ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης του κινηματογράφου Γρηγόρης Γρηγορίου, ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ο ηθοποιός Νίκος Βασταρδής, ο Ανδρέας ο Φιλιππίδης, η Αλίκη Αλεξανδράκη, μια σπουδαία ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, η Ελένη Νενεδάκη, ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Λεοντής, και με ρωτάνε τι θα τους παίξω. Λέω, θα απαγγείλω τον Κρέοντα από την Αντιγόνη. Ωραία, μου λέει. Προχωρήστε στο βάθος της αίθουσας και σας ακούμε. Πάω στο βάθος της αίθουσας και αρχίζω με ένα θεατρικό ίστρο να απαγγέλω τον Κρέοντα. Δεν πρόλαβα να πω μερικές προτάσεις και άκουσα κάποια γελάκια, κάποια γέλια, συγκρατημένα μεν, αλλά ήταν γέλια. Η επιτροπή γέλασε, γιατί μάλλον δεν είχα καταφέρει να φτιάξω την κριτική μου προφορά και μάλλον εξαιτίας της απαγγελίας μου είχα αλλάξει την καταγωγή του Κρέοντα και τον είχα κάνει μάλλον κριτικό. Εγώ θύχτηκα, 19 χρονών, αλλά τσατίστηκα. Διέσχισα τη μακρόστενη αίθουσα, πήγα μπροστά στην επιτροπή, τους κοίταξα με ένα οργισμένο ύφος, τους είπα θέλετε να με περάσετε, θέλετε να με περάσετε. Ανοίγω την πόρτα της εξόδου, βγαίνω έξω, την κλείνω με δύναμη και φεύγω. Κατεβαίνω τα σκαλιά της δραματικής, μπαίνω στη ζωοδόχου πηγής, βγαίνω στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και ανηφορίζω να πάω προς τους αμπελόκηπους. Ήμουνα πεθαμένος. Όχι σαν πεθαμένος. Ήμουνα πεθαμένος. Είχα ξεγράψει τα όνειρά μου. Είχα ξεγράψει το θέατρο. Είχα ξεγράψει την τηλεόραση. Τα είχα ξεγράψει όλα. Λέω, Γιάννη, όλα αυτά τα όνειρα τα έκαμες άδικα. Πήγα λοιπόν στην καρσονιέρα μου. Κλείστηκα μέσα. Ένας Θεός ξέρει πως έβγαλα το βράδυ. Και το πρωί από το εσώγειο της πολυκατοικίας, από το Ψιλικατζίδικο, ακούω Παπαδάκη τηλέφωνο. Τρέχω κάτω,
άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Νικήτας Πλατής. Μου λέει, Γιαννάκη, από Δευτέρα ξεκινάς μαθήματα στη σχολή. Μα κύριε Νικήτα, του λέω, αφού δεν υπάρχει αφού. Σου είπα, από Δευτέρα ξεκινάς μαθήματα στη δραματική σχολή. Ο Θεοδοσιάδης είχε τηλεφωνήσει στον Νικήτα Πλατή και του είπε αυτά που γίνανε κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων και τον παρακάλεσε κάτι ο Θεοδοσιάδης τον Πλατή. Του είπε αυτά που θα σου πω να μην τα πεις στον τρελοκριτικό παρά μόνο μετά από 3 χρόνια που θα πάρει το πτυχίο του. Φοβάμαι, του λέει Νικήτα, ότι θα καβαλήσει το καλάμι, γιατί είναι αμαρτία, διότι πρόκειται για ένα υπερταλέντο. Και έτσι λοιπόν ξεκινά το όμορφο ταξίδι της δραματικής σχολής. Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη.